Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγουμε να έρθουμε ξανά όπως βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή εδώ στην περιοχή του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στα Ψαχνά μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Στόχος μας είναι ακριβώς τώρα που σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας και έχουν περισσέψει τα μεγάλα λόγια συμπαράστασης, να αναδείξουμε πάλι το πρόβλημα, να συνεχίσουμε να παλεύουμε για όλα όσα υποσχέθηκαν και για άλλα ακόμα που πρέπει να γίνουν για την πραγματική αποκατάσταση, για την αποζημίωση των κατοίκων, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους, για την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί τα προβλήματα μόνο ανοίγουν με την φωνική πυρκαγιά. Μετά έρχονται οι βροχές, οι πλημμύρες και πάει λέγοντας. Και ξανά και από την αρχή. Και σήμερα όλα αυτά έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς περισσεύουν τα κροκοδίλια δάκρυα από διάφορους επιτίδιους, από όλους αυτούς που ευθύνονται για τα προβλήματα στο περιβάλλον και στην πολιτική προστασία της ζωής του λαού μας από την περιβόητη κλιματική αλλαγή και τα φυσικά φαινόμενα. Κάνουν συνέδρια, φτιάχνουν τηλεοπτικές υπερπαραγωγές, χτυπάνε στο φορτισμένα δικαιολογημένα συναίσθημα και την ανησυχία των λαών όλης της γης και του δικού μας λαού και της νεολαίας για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και την ίδια ώρα αυτοί οι ίδιοι εξοπλίζουν τα χέρια των πολυεθνικών του θανάτου, των μονοπωλίων όπου γης, για να καταστρέφουν το περιβάλλον και τις ζωές μας. Λέξη όμως μέσα σε όλα αυτά τα σπαραξικάρδια που ακούμε αυτές τις μέρες από την τηλεόραση δεν θα βρεις για τους καμένους στο μάτι, για τις δασικές φωνικές πυρκαγιές στην Εύβοια, για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει πριν είναι αργά, πριν έρθει μια νέα καταστροφή. Φίλες και φίλοι, πριν μιλήσω αναλυτικά για όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ορισμένες εξελίξεις που σχετίζονται με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα. Ξέρετε ότι αυτές τις μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται με το αναπτυξιακό της νομοσχέδιο να ισοπεδώσει ό,τι είχε αφήσει όρθιο από εργατικά λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες μετά το σάρωμα και το πέρασμα προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια από την κυβερνητική καρέκλα. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα κάνει και ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Προχωρά στην κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, αφού πλέον ο Υπουργός θα αποφασίζει αν θα ισχύουν με κριτήριο πάντα βέβαια την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Βέβαια, προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ενεργοποιήσει το νόμο της Νέας Δημοκρατίας για τον κατώτατο μισθό που κατάργησε τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Ο Υπουργός Εργασίας Βρούτσης με την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απεργία και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλισμένων εργατών συνεχίζει από εκεί που το άφησε η Αχτσόγλου Μισό, η οποία με νόμο έβαλε εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας με το 50-1. Αυτές τις μέρες ο κύριος Μητσοτάκης υλοποιεί μία προς μία τις κατευθύνσεις του ΣΕΒ, δηλαδή αυτές που του άφησε ως εκκρεμότητες ο κύριος Τσίπρας, παρέχοντας νέες ελαφρύνσεις προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, και γι' αυτό
γιατί αυτό ακριβώς απαιτεί η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται, δηλαδή η ανάπτυξη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, των καπιταλιστικών κερδών. Εμείς δίνουμε τη μάχη ώστε οι εργάτες, όλοι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα παντού, στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στις πόλεις και τα χωριά, να οργανώσουν την πάλη τους για να εμποδίσουν αυτή τη νέα επίθεση, για να περάσουν στην πραγματική αντεπίθεση, βάζοντας το επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες, τα δικά τους συμφέροντα και δικαιώματα. Δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 2 του Οκτώβρη, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει τα διαπιστευτήριά της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Τραμπ και τον ΝΑΤΟ, και ετοιμάζεται να υπογράψει τη νέα επικίνδυνη στρατηγική συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδας, που εγγενίασε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προβλέπει να μπουν κάτω από τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής οι νέες δολοφονικές στρατιωτικές βάσεις θανάτου. Την ίδια αυτή στιγμή εμείς δίνουμε τη μάχη με το λαό για την ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Και μαζί βέβαια με όλα αυτά επιμένουμε να αναδεικνύουμε τα σοβαρά ζητήματα προστασίας της ζωής του λαού μας, γιατί όλα αυτά έχουν κοινό παρονομαστή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στα ψαχνά της Εύβοιας, 1,5 μήνα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε παραμονές 15 Αυγούστου στην περιοχή του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων και είχε ως συνέπεια να μετατραπούν περίπου 25.000 στρέμματα σε αποκαΐδια, με αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, υλικοτεχνικές υποδομές. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα 25.000 περίπου καμένα στρέμματα φέτος προσθέθηκαν στα 12.000 που κάηκαν στην ίδια περιοχή το 2018, αλλά και στα άλλα 25.000 που είχαν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά στη λίμνη το 2016, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Καταστροφή η οποία φυσικά έχει μεγάλες συνέπειες πρώτα απ' όλα στους κατοίκους αυτής της περιοχής, στους εργάτες, στους αγρότες, επαγγελματίες που ζουν εδώ, σε αυτή την περιοχή και δίνουν την καθημερινή μάχη της επιβίωσής τους. Είμαστε εδώ λοιπόν στην πολύπαθη Εύβοια για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη στήριξή μας στους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές, στους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχασαν τους κόπους μιας ζωής, που καταστράφηκαν οι καλλιέργειές τους, χάθηκαν τα ζώα τους. Θέλουμε όμως και να αναδείξουμε τι φταίει και φτάσαμε ως εδώ, αλλά κυρίως τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να διεκδικήσουμε ως μέτρα προστασίας της ζωής του λαού, μέτρα ουσιαστικής αποκατάστασης από τις συνέπειες των πυρκαγιών που και φέτος έπληξαν δεκάδες περιοχές επίσης της χώρας μας. Επιμένουμε να μιλάμε για μέτρα προστασίας της ζωής του λαού, γιατί εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τη σημερινή βαρβαρότητα, τον 21ο αιώνα, το 2019, να καίγονται χιλιάδες στρέμματα δάσους, να χάνονται λαϊκές περιουσίες, είτε από πυρκαγιές, είτε από τις πλημμύρες μετά, είτε ακόμα αν θέλετε και από τους καταστροφικούς σεισμούς. Σήμερα είμαστε εδώ στα ψαχνά μετά τις πυρκαγιές. Πέρσι ήμασταν πάλι εδώ στην περιοχή, στο Μαντούδι, μετά τις πλημμύρες. Και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να συνεχιστεί, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η οργάνωση των κατοίκων, των αγροτών, κτηνοτρόφων, των επαγγελματιών της περιοχής, για να δυναμώσει η διεκδίκηση για άμεσα μέτρα
που είναι αναγκαία για όλο το λαό της περιοχής. Και από εδώ, από αυτή την πλατεία, απαιτούμε προς την κυβέρνηση κυρίως, αλλά και από την περιφερειακή, από την τοπική διοίκηση, να κηρυχθεί άμεσα αναδασωτέα η περιοχή της δασικής έκτασης που κάηκε, χωρίς καμία εξαίρεση, καμιά επιχειρηματική ιδιωτική δράση στην καμένη περιοχή, να απαγορευτεί η υλοτόμηση του καμένου δάσους από διάφορους εργολάβους που καραδοκούν, να δρομολογηθούν άμεσα τα αναγκαία δασοτεχνικά, αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα για την προστασία από πλημμύρες, από κατολιστήσεις. Να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ποιότητα των υδάτων από τις γεωτρήσεις. Να καταγραφούν άμεσα όλες οι ζημιές, να αποζημιωθούν πλήρως στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι για την καταστροφή που υπέστησαν σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε γεωργικές εκτάσεις, στα μελίσια τους, σε λεώνες, στα ρετσίνια, σε άλλα, σε ζωικό κεφάλαιο, σε κατοικίες, άλλες υποδομές. Να χορηγηθούν άμεσα δωρεάν ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους, να αποδοθεί έκτακτο γενναίο βοήθημα στους ρετσινάδες της περιοχής που έχασαν τη βασική πηγή του εισοδήματός τους για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους, αλλά και για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια. Να υπάρξει μέρημνα ώστε να απασχοληθούν σε εποχιακές δουλειές, σε δήμους, σε άλλους φορείς. Να εξαιρεθούν οι πληγέντες από την πληρωμή του έμφυα, των τελών και λοιπόν λογαριασμών, εισφορών σε διάφορους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, στη ΔΕΗ, στο νερό κλπ. Να αυξηθούν τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την διαμόρφωση των αναγκαίων υποδομών πυροπροστασίας με διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, δασικών δρόμων, καθαρισμό των δασών, δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών και υδατοδεξαμενών. Να αυξηθούν τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την διαμόρφωση των αναγκαίων υποδομών πυροπροστασίας και στελέχωσή τους με επαρκές και μόνιμο προσωπικό και στην πυροσβεστική και στη δασική υπηρεσία για την κάλυψη όλων των αναγκών της περιοχής. Φίλες και φίλοι, 1,5 μήνα μετά, τώρα που οι κάμερες έχουν φύγει και η καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, έχει ξεχαστεί, όχι βέβαια από αυτούς που την έζησαν και ακόμα υποφέρουν. Θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά που δεν έγιναν, που πρέπει να γίνουν, γιατί τα προβλήματα είναι εδώ, δεν ξεχνιούνται και περιμένουν άμεσα λύσεις. Τα προβλήματα είναι εδώ για τους ρετσινάδες, για τους μελισσοκόμους, τους ελαιοκαλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους, των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία έχει αποκλειστεί ακόμα και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για αποζημίωση, καθώς δεν είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δεσμεύσει κονδύλια για να αποζημιωθούν πλήρως, χωρίς όρους, προϋποθέσεις και αστερίσκους, οι πληγέντες ρητινοκαλλιεργητές, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι. Τα προβλήματα είναι εδώ και θα παραμένουν όσο δεν μπαίνουν στο επίκεντρο τόσο τα αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα που τώρα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, έργα αναγκαία οπωσδήποτε μετά τις πυρκαγιές, όσο και τα μέτρα συνολικά πρόληψης, πυροπροστασίας, αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι, γιατί από όσα γνωρίζουμε, το μόνο που έχει γίνει από την περιφέρεια και τους δήμους
είναι ορισμένες εκβαθύνσεις ποταμών και ρεμάτων και η τοποθέτηση σάκων ενός τόνου για ανύψωση της όχθης των ποταμών. Μάλιστα, οι ίδιοι ομολογούν ότι αν δεν γίνουν έργα στις εκτάσεις που κάηκαν, οι παρεμβάσεις σε ποτάμια και ρέματα δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τη ροή των νερών, καθώς η περιοχή των Ψαχνών Καστέλας αποτελεί λεκάνη από ροής υδάτων. Η κήρυξη της περιοχής Μεσαπίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν έχει συνοδευτεί με τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για πλημμυρικά φαινόμενα. Οι απαραίτητες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα ποτάμια και τα ρέματα της περιοχής σε καμιά περίπτωση δεν αρκούν για να εκτονώσουν τη ροή των υδάτων από τις καμένες εκτάσεις που είναι τεράστιες, 40.000 περίπου στρέμματα πέρσι και φέτος. Ο χειμώνας και οι βροχές δεν θα περιμένουν. Η περιοχή των Ψαχνών, της Καστέλας, της Μακρικάπας έχουν σχετικά πρόσφατη πικρή εμπειρία από τις μεγάλες πλημμύρες του 2006. Η κατάσταση απαιτεί εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά, δασοτεχνικά, συνδυασμένα. Απαιτεί χρηματοδότηση γενναία από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα 75.000 ευρώ που εξάγγειλε για αρχή στην πρόσφατη επίσκεψή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορούν κονδύλι που είχε προβλεφθεί για την περσινή πυρκαγιά και δεν εκταμιεύθηκε ποτέ, δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια για τις μεγάλες έκτασης εργασίες που απαιτούνται. Απαιτείται, επαναλαμβάνουμε, γενναία χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και όχι παράδοση των αναγκαίων έργων στην καλή υποτίθεται θέληση διαφόρων ιδιωτικών μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων για εξοραϊσμό της λεγόμενης κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, όπως το σόου που έστησε η κυβέρνηση τον Αύγουστο στο Μάτι με την απομάκρυνση τότε εκείνων των μπαζωμένων δέντρων. Κανένας εφησυχασμός, σας λέμε, δεν πρέπει να υπάρξει. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για άλλη μια χρονιά και εδώ στην Εύβοια με την καταστροφική πυρκαγιά φάνηκε η γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών καταστροφών. Βέβαια, όταν πρόκειται για το δικαίωμα του λαού και της νεολαίας να ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον με μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων καταστροφών, τότε είτε δήθεν δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα, είτε συνήθως για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους, όλα τα ρίχνουν στις υπέρτερες δυνάμεις της φύσης που δεν μπορούν τάχα να δαμαστούν από τον άνθρωπο. Φυσικά, όταν είναι να επιδοτηθούν διάφοροι μονοπωλιακοί όμιλοι, να αποκτήσουν νέα προνόμια, να πάρουν μεγάλες φοροελαφρύνσεις για τα κέρδη που βγάζουν από τη σκληρή εκμετάλλευση των εργαζομένων, να σπαταλώνται δισεκατομμύρια επίσης ευρώ κάθε χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι για τις ανάγκες της άμυνας της πατρίδας, τότε το κράτος τους δουλεύει ρολόι. Όλα γίνονται με διαδικασίες fast track. Τα έχουμε γνωρίσει. Αυτή όμως δυστυχώς είναι η περιβόητη ανάπτυξη για όλους που λέει η Νέα Δημοκρατία, που είναι ίδια και απαράλλαχτη με τη δήθεν δίκαιη ανάπτυξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την καπιταλιστική ανάπτυξη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για μεμονωμένα ή για τυχαία γεγονότα. Μάτι, Μάνδρα, Κινέτα, Χαλκιδική. Με το χιονιά πέρσι στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων τα χωριά ήταν για μέρες αποκλεισμένα χωρίς ρεύμα. Η μεγάλη φωτιά στη Λίμνη το 2016. Οι πλημμύρες που ακολούθησαν σε Μαντούδη, Λίμνη, Ιστιαία, Εδιψώ πέρσι τέτοιες μέρες.
μεθαύριο την Κυριακή 29 του Σεπτέμβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από την πλημμύρα που έπληξε το Μαντούδι με αποτέλεσμα να χάσουμε 2 συνανθρώπους αλλά και μεγάλες καταστροφές, και ένα χρόνο μετά οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι δεν έχουν εξοφληθεί οριστικά από τον ΕΛΓΑ και όσοι δεν μπορούσαν να είναι ασφαλισμένοι ακόμα περιμένουν τα περιβόητα προγράμματα ΨΕΑ. Το έκτακτο επίδομα που είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση έπειτα από τις πιέσεις των ίδιων των κατοίκων ακόμα εκκρεμεί. Σπίτια που δεν ήταν πρώτη κατοικία δεν αποζημιώνονται. Τα προβλήματα στο ΕΠΑΛ της περιοχής παραμένουν χωρίς να έχει αποκατασταθεί καν το εργαστήριο. Ακόμα και ορισμένα μέτρα άμεσης ανακούφισης, όπως είναι η αναστολή πληρωμών, τιμολογίων, ΔΕΗ για τους αγρότες, απαλλαγή από τον έμφυα των πληγέντων, δεν υλοποιήθηκαν. Τώρα, ένα χρόνο μετά, αποδεσμεύονται ορισμένα κονδύλια για προστατευτικά τυχεία στον Κυρέα και ανοίγουν οι σούδες, ενώ στους αγροτικούς δρόμους ορισμένες εργασίες γίνονται όπως, ημιτελείς και πρόχειρες. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων είναι διαχρονικές για την κατάσταση που ζει ο λαός της Εύβοιας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φετινή πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ίδια περιοχή με αυτή που ξέσπασε ακριβώς πριν ένα χρόνο. Μιλάμε για ένα χώρο γνωστό, το είπαμε και πριν, που καλύπτει και έχει κάψει 40.000 περίπου στρέμματα δάσους. Ένα χρόνο τώρα δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης. Και όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει ότι υπήρχε μεγάλη διάθεση δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, για το συντονισμό που έγινε κλπ, η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά δεν θα είχε πάρει αυτή την έκταση αν υπήρχαν πριν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εγκληματικές διαχρονικά οι ευθύνες των κυβερνήσεων για την έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης προστασίας των δασών, συνολικών μέτρων πρόληψης, την ανυπαρξία αντιπυρικών ζωνών, κατάλληλων ζωνών ασφαλείας γύρω από τα χωριά, δασικών δρόμων, καθαρισμού των δασών, τις σοβαρότερες ελλείψεις των δασαρχείων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε μέσα και σε προσωπικό, τη μείωση περίπου που έχουν κάνει ενός δισεκατομμυρίου των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για το πυροσβεστικό σώμα μόνο την τελευταία δεκαετία. Η πρόληψη περιλαμβάνει και την έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων μιας περιοχής που πλήττεται από κάποιο ισχυρό φαινόμενο. Περιλαμβάνει την οργανωτική προετοιμασία με οδηγίες, μέσα μεταφοράς, επικοινωνίας, ατομικής προστασίας, με υποδομές, με επάρκεια προσωπικού. Περιλαμβάνει κανονικά κατάλληλη εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών, των ομάδων εκτάκτων αναγκών, αλλά και του συνόλου των εργαζομένων σε αυτούς τους χώρους και τους κλάδους και όλης της περιοχής των κατοίκων. Σε αυτή την βάση μπορούν και πρέπει να σχεδιάζονται και να πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας, σχέδια και μέσα εκκένωσης εφόσον χρειαστούν αυτά. Απαιτεί καθαρισμό δασών, διάνοιξη ζωνών μέσα στο δάσος, ζωνών προστασίας γύρω από κατοικημένες περιοχές, δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών, στελέχωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε μέσα και προσωπικό. Επιμένουμε σε αυτό, θα συνεχίζουμε να το λέμε. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς δασικής το κύριο είναι οι επίγειες δυνάμεις. Τα εναέρια μέσα, όπως και ο εθελοντισμός των κατοίκων, λειτουργούν επικουρικά, βοηθητικά, σε ένα όμως πλήρες εξοπλισμένο και επανδρωμένο πυροσβεστικό σώμα.
Η πρόληψη λοιπόν αφορά συνδυασμένα μέτρα. Είναι ευθύνη, πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους, των αρμόδιων φορέων του, και δεν μπορεί να διαχέεται και να μετατρέπεται τελικά σε ατομική ευθύνη του κάθε κατοίκου, του κάθε πολίτη με SMS. Είναι άλλο να αξιοποιούνται οι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου, την πιο έγκαιρη ενημέρωση. Και είναι άλλο όμως να αποποιείται η ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης για την προστασία της ζωής του λαού. Η πρόληψη, φίλες και φίλοι, περιλαμβάνει και άλλα μέτρα στην ευρύτερη περιοχή που πλήττεται, όπως αυτά που ανέδειξε το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που ανέδειξαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ που συμμετέχουν στις ταξικές και στις άλλες ριζοσπαστικές συσπυρώσεις, στους φορείς, τις μέρες που η φωτιά ήταν σε έξαρση. Και αναφερόμαστε σε μέτρα όπως η άμεση διακοπή των εργασιών που διεξάγονται σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων, με εξασφάλιση πλήρους αμοιβής, ασφαλιστικής κάλυψης για τις μέρες που δεν μπορούσαν να εργαστούν. Τέτοιοι εργαζόμενοι υπάρχουν πάρα πολύ στην περιοχή, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στις μονάδες λευκού κρέατος, σε εργοστάσια τροφίμων, ποτών, στα μεταλλεία της Λάρκο, σε γεωργικές καλλιέργειες, αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Η ιδιαίτερη ενημέρωση που απαιτείται στους πολλούς μετανάστες εργάτες γης επίσης, ώστε να μην βρεθεί εκτεθειμένη η ζωή τους σε αυτές τις συνθήκες. Ο πλήρης εξοπλισμός με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, εφόσον η παρουσία των εργαζομένων είναι επιβεβλημένη στους χώρους, και φυσικά άμεση απομάκρυνσή τους με ασφαλή τρόπο σε περίπτωση που εκτιμηθεί ότι η ζωή ή η υγεία τους απειλούνται. Η εξασφάλιση επίσης κινητής μονάδας του νοσοκομείου Χαλκίδας και του κέντρου υγείας εδώ στην περιοχή, προκειμένου να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες σε εργαζόμενους στις βιομηχανίες, σε υπηρεσίες της περιοχής, σε γεωργικές εκτάσεις, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. Τι από όλα αυτά έγινε? Τίποτα. Τα εργοστάσια εκείνες τις μέρες δούλευαν κανονικά, χωρίς κανένα μέτρο. Όπως και με τα χιόνια, όπου η εργοδοσία ανάγκαζε εργαζόμενους να πάνε στη δουλειά τους από αποκλεισμένα χωριά και με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας. Φίλες και φίλοι, είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζεται από την κυβέρνηση αλλά και από την περιφέρεια ως κατόρθωμα το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα και καταστροφές σε κατοικίες. Σήμερα, με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, αποτελεσματικά, τα διάφορα φυσικά φαινόμενα. Οι συνέπειές τους μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό εφόσον είναι στο επίκεντρο η προστασία της ζωής του λαού και η ικανοποίηση των αναγκών του. Όσο θα συνεχίζεται ο δρόμος ανάπτυξης που θυσιάζει τη ζωή και τις ανάγκες του λαού στα κέρδη των λίγων, ο λαός θα έρχεται αντιμέτωπος με τέτοιες καταστροφές που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του, την περιουσία του, αλλά και το περιβάλλον. Γιατί είναι ο δρόμος αυτός που έχει μετατρέψει τη γη σε εμπόρευμα, με αποτέλεσμα να ανοίγει η όρεξη σε διάφορα συμφέροντα για την εκμετάλλευσή της. Είναι ο δρόμος που έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην εμφάνιση της κλιματικής αλλαγής.
είναι ο δρόμος που τα αναγκαία έργα προστασίας για το λαό χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμα και μπαίνουν στη ζυγαριά κόστους ωφέλους, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οδηγίες, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε, πρώτο, ότι είναι όπως το γράφουν ακριβώς οι αποφάσεις της, οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευθούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή εύπορες οικογένειες ή πολύτιμα εργοστάσια, από το να προστατευθούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με πενιχρά περιουσιακά στοιχεία. Όταν λένε είναι οικονομικά αποδοτικότερο, εννοούν ότι στοιχίζει πιο φτηνά στο κράτος, στις διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες, να αποζημιώσουν τα φτωχόσπιτα από τις βίλες και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους βεβαίως. Άρα προτιμούν να κάνουν έργα για να προστατεύουν τις εύπορες οικιστικές περιοχές ή μεγάλα μονοπόλια και να αφήνουν στο έλεος των καιρικών φαινομένων, των καταστροφών, τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές όπου κατά κανόνα κατοικούν εργαζόμενοι φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεύτερο, ομολογούν κοινικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν φαίνονται δίκαιες, αλλά η δικαιοσύνη δεν είναι μέρος της ανάλυσης κόστους ωφέλους. Είναι σαφές ότι πέρα από το τι εννοούν ως δικαιοσύνη, το ζήτημα είναι ότι ομολογούν ξεκάθαρα πως η λογική του κόστους ωφέλους δεν χωρά το ζήτημα της προστασίας της ζωής, της περιουσίας των φτωχών εργατικών λαϊκών οικογενειών. Τρίτο, για να αντιμετωπίσουν αυτή την πιθανή επίδραση της αδικίας, όπως λένε, αναζητούν τρόπους και άθλια επιχειρήματα να πείσουν το λαό μας ότι αυτή η αδικία, δηλαδή το ότι τους αφήνουν απροστάτευτους από τη φωτιά, τη βροχή, το σεισμό, μπορεί να είναι και για το καλό τους, εκβιάζοντας πως για να γίνουν τέτοια έργα θα αυξηθεί η φορολογία. Τέτοια αθλειότητα έχουν, τέτοια απανθρωπιά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ευθύνη και πρέπει να απαντήσουν στο λαό της Κεντρικής Εύβοιας. Αυτά προβλέπουν και για εδώ σε σχέση με τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα και για την πυροπροστασία. Όσο κι αν καφιόταν η κυβέρνηση για τη βοήθεια της μέρες της φωτιάς από το λεγόμενο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναέρια μέσα, εκτός του ότι την άφησε έκθετη για τις τεράστιες ελλείψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, ως αποτέλεσμα βέβαια της χρόνιας υποχρηματοδότησης, αποδείχθηκε ότι ήρθε με καθυστέρηση και κουτσουρεμένη αυτή η βοήθεια σε σχέση με τις αρχικές τους προβλέψεις. Πραγματική προστασία από φυσικές καταστροφές μπορεί να υπάρξει μόνο με μέτρα, με έργα αντιπυρικής θωράκισης που, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι δυστυχώς προτεραιότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα χαρακτηρίζει μη επιλέξιμα γιατί έχουν, λέει, κόστος. Πολύς λόγος έχει γίνει και για την πιθανότητα εμπρισμού. Στη βάση αυτού του σενάριου, που πιθανά είναι να είναι βάσιμο βέβαια, αναπτύσσεται μια ολόκληρη συζήτηση για το προφίλ του εμπριστή, τον εντοπισμό του, την παραδειγματική τιμωρία του, που φυσικά και πρέπει να υπάρξει εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι και στην περίπτωση του εμπρισμού, ποιος είναι αυτός που οπλίζει το χέρι του εμπριστή. Γιατί είτε εμπρισμός,
είτε τυχαίο περιστατικό, το γεγονός είναι ένα, ότι υπάρχει το συνολικό πολιτικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, που οπλίζει το χέρι του κάθε επίδοξου εμπριστή ή που κάνει ακόμα αξιοποιήσιμο και το οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός. Και αυτό το πολιτικό πλαίσιο δεν είναι άλλο από την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση της γης, τους σχεδιασμούς για αλλαγή της χρήσης γης, την παράδοσή της σε διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα για εκμετάλλευση. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε πολύ καλά πως η περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας είναι πολύ πλούσια σε δασικό, ορυκτό πλούτο, έχει έφορη γη για καλλιέργειες, βιομηχανικές σημαντικές μονάδες εγκατεστημένες, έχει κτηνοτροφία, έχει πολλά εργοστάσια τροφίμων, τα οποία παράγουν προϊόντα όλα ιδιαίτερα χρήσιμα για το λαό μας. Με μια ριζική αλλαγή της οργάνωσης, της οικονομίας, συνολικά της κοινωνίας, όπου στο επίκεντρο θα είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, θα μπορούσαν τα πλεονεκτήματα της περιοχής να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, ισόμετρα, μέσω της όθησης που μπορεί να δώσει μόνο ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της οικονομίας. Ο λαός μπορεί έτσι να απολαμβάνει τα αποτελέσματα της παραγωγής σε κάθε τομέα, σε κάθε κλάδο και να ζει σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, όπου η γη, ο ορυκτός πλούτος, τα δάση, τα εργοστάσια θα είναι κοινωνική λαϊκή περιουσία και η παραγωγή θα έχει ως κριτήριο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Και βέβαια εδώ, ειδικά σε αυτή την περιοχή, αλλά συνολικότερα για τη χώρα μας, για το λαό μας, θα έχει ιδιαίτερη θέση εδώ, σε αυτή την κοινωνία, η ΛΑΡΚΟ. Στο πλαίσιο ακριβώς ενός ενιαίου κρατικού φορέα μεταλλευτικής βιομηχανίας, οι εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές έχουν δυνατότητα να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες και η ΛΑΡΚΟ ως μοναδικός φορέας αξιοποίησης του σιδηρονικελίου στην Ελλάδα και μοναδικός παραγωγός του στην Ευρώπη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε μια τέτοια ανάπτυξη. Η αξιοποίηση του ανοξείδωτου χάλιβα, η μετέπειτα χρήση του ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος αναγκών, παρέχοντας απαραίτητο εξοπλισμό σε όλη τη βιομηχανία, σε ιατρικά είδη, σε είδη οικιακής χρήσης, υλικό για σύγχρονες κατασκευές, πρώτες ύλες για μεταφορικά μέσα και τόσα άλλα. Ταυτόχρονα, η εκτεταμένη έρευνα επιστημονικού προσωπικού σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς που κατεύθυνση θα έχουν την επίλυση βιομηχανικών προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει σε νέες εφαρμογές στη διεύρυνση της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών. Αυτή η φιλολαϊκή προοπτική είναι δυστυχώς απολύτως αντίθετη και ασύμβατη με τις διάφορες ελευθερίες που μας τσαμπουνάνε κίνησης κεφαλαίων εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις απαγορεύσεις των κρατικών ενισχύσεων και τη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σε πλήρη αντίθεση δυστυχώς με τους σχεδιασμούς για τριχοτόμηση και ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης, σχέδιο που αν υλοποιηθεί θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι σε πλήρη αντίθεση με σχεδιασμούς να αξιοποιηθούν τα μεταλλεία της περιοχής για την απόσβεση των χρεών που έχει φορτωθεί η ΛΑΡΚΟ εξαιτίας της πολιτικής απαξίωσής της από τις διάφορες κυβερνήσεις
με στόχο να δοθεί καθαρή μετά στα επιχειρηματικά συμφέροντα που καιροφυλακτούν. Είναι στον αντίποδα της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, της λογικής του καπιταλιστικού κέρδους των λίγων ως κριτήριο της παραγωγής. Είναι στον αντίποδα να θυσιάζονται όλα στο βωμό αυτού του κέρδους. Και στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους θυσιάζονται συνολικά τα δικαιώματα όλου του εργαζόμενου λαού και των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Όπως επίσης θυσιάζονται τα δάση μας, το περιβάλλον και κατανοούμε τις αντιδράσεις και όλες τις ανησυχίες των κατοίκων εδώ σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητα των μεταλλείων με την αποψήλωση στο δάσος. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία ο λαός της περιοχής να σημαδέψει με την οργάνωση, τη διεκδίκηση, τον αγώνα του, τον πραγματικό αντίπαλο που είναι το ίδιο το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί το πραγματικό δίλημα εδώ δεν είναι διατήρηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ ή απ' την άλλη μεριά προστασία του περιβάλλοντος. Το πραγματικό δίλημα είναι ανάπτυξη προς όφελος των λίγων για τα κέρδη τους ή ανάπτυξη για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών όλου του εργαζόμενου λαού. Γιατί η ανάπτυξη προς όφελος του λαού με όλες τις προϋποθέσεις που περιγράψαμε παραπάνω μπορεί να εξασφαλίσει την ισόρροπη ανάπτυξη, το σεβασμό στο περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις από την παραγωγική διαδικασία και εν προκειμένου την άμεση αποκατάσταση στις περιοχές εξορίξεων με αναδασώσεις εκεί όπου τα κοιτάσματα εξαντλούνται. Φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλάι των κατοίκων. Κάλεσε τα μέλη, τους φίλους του ΚΚΕ να συμμετάσχουν στο έργο της κατάσβεσης όπως και έγινε. Κατέθεσε ερωτήσεις στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, αναδεικνύοντας τα συγκεκριμένα προβλήματα, διεκδικώντας άμεσα μέτρα. Το ίδιο έκανε με τις δυνάμεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στηρίζει την πρωτοβουλία των φορέων της περιοχής, των πολιτιστικών συλλόγων, εργατικών σωματείων, συλλόγων γονέων, συνεταιρισμών για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων 100%, μέτρων προστασίας του δάσους και του περιβάλλοντος, άμεσων αντιπλημμυρικών έργων. Επιμένει να αναδεικνύει ότι το καθοριστικό στοιχείο για την προστασία της ζωής του λαού και του περιβάλλοντος είναι η διεκδίκηση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας και τις δυνατότητες που αυτή έχει. Οι λύσεις δεν θα έρθουν όμως από αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Το έχουμε δει ξανά αυτό το παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο, όσο περνάει από το δικό μας χέρι, να στεκόμαστε αλληλέγγυοι, όλοι μαζί ενωμένοι, για να κλιμακωθεί ο αγώνας, για να ασκηθεί η μεγαλύτερη δυνατή πίεση, καθώς επήγει με ευθύνη της κυβέρνησης, της περιφέρειας, να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας και δεν υπάρχει δικαιολογία να ρισκάρονται ανθρώπινες ζωές και το βιός του λαού από φυσικά φαινόμενα που παρά την έντασή τους θα μπορούσαν οι συνέπειες τους να αντιμετωπιστούν με την αξιοποίηση του σημερινού επίπεδου που έχει η επιστήμη, η τεχνολογία. Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική θωράκιση. Μια πρόταση που η υλοποίησή της προϋποθέτει και διαφορετική όμως οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας, που στο επίκεντρο θα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου
που στο κυνήγι τους δεν υπολογίζουν ούτε την ανθρώπινη ζωή. Απευθύνουμε κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης, συστράτευσης με το ΚΚΕ για να οργανωθεί η πάλι η διεκδίκηση για να αλλάξει ο συσχετισμός σε όφελος της λαϊκής πλειοψηφίας που στενάζει από την πολιτική αυτή που ενισχύει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους σε βάρος της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, πολιτική με την οποία ευθυγραμμίζονται και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα με το ΚΚΕ όλοι και όλες για την προστασία της ζωής μας, της ζωής των παιδιών μας, για την αποκατάσταση και πλήρη αποζημίωση από τις καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς. Εμείς ξαναλέμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή στους καθημερινούς αγώνες. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Γεια σας. Θα τα πούμε ξανά από το μετερίζι των αγώνων.